Άννα Κουντουρά με έναν ηθικό της Λουκίας και η μάσα μέλουσα κυρία Φασούλα, τι ηθικό θα έχει? Τον ηθικό θα μου το φτιάξει η Λιάνα Καμπά και θα είναι σε συνεργασία με μένα και αυτή, δηλαδή δεν υπάρχει, το σκεφτήκαμε εμείς τον ηθικό αυτό, δηλαδή δεν έβαλε... Θα το περιγράψεις λίγο? Όχι. Το κρατάω μυστικό. Αβέβαια. Προς Θεού, το μυστικό. Δεν το ξέρει ο Παναγιώτης, δεν το έχει δει φυσικά. Όχι. Ούτε το χρώμα να το ρωτήσω ή όχι. Αυτό ευχαρίστως να σου έλεγα, αλλά το πιο περίεργο είναι πολύ απλό νηφικό. Ναι. Ως, δηλαδή δεν έχει πάρα πολλά, πολλές περιέργειες. Αλλά το μόνο ξεχωριστό σε αυτό το νηφικό είναι το χρώμα του. Το οποίο είναι χρώμα πάγου νερού. Είναι δηλαδή... Είναι κάτι σε γκρι, είναι κάτι σε σπασμένο άσπρο, είναι κάτι σε σπασμένο πράσινο, δεν ξέρω. Είναι κάτι πάρα σε σπασμένο. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτά που ναι, λες. Ναι, είναι περίεργο τώρα. Και μετά το γάμο, τι θα κάνετε? Θα κάνετε... Θα έχουμε μια δεξίωση για τους φίλους και συγγενείς, για τους ανθρώπους τους κοντινούς μας. Και μετά θα φύγουμε. Θα πάμε ταξίδι του Μέλιτο. Και πού θα πάτε? Θα πάμε στην Ελλάδα. Είμαστε τοπικιστές. Καλά κάνετε, γιατί νομίζω ότι σαν την Ελλάδα το καλοκαίρι δεν υπάρχει πουθενά αλλού καλύτερα. Συμφωνούμε πολύ. Τι κάνει ο κόσμος όταν βλέπει τον Παναγιώτη και σένα και αντικρίζει τον Παναγιώτη από κοντά, πώς συμπεριφέρεται? Κοίτα, οι αντιδράσεις είναι σχεδόν πάντα ίδιες. Α, έτσι. Α, για στο 2 και 13. Και μετά ξανά... Ζητάνε αυτόγραφο. Πώς αισθάνεται εκείνος και πώς αισθάνεσαι εσύ με όλη αυτή την αυθόρμητη αντίδραση του κόσμου? Αυτό επειδή ακριβώς είναι αυθόρμητη και είναι... Δηλαδή ο κόσμος είναι πολύ ειλικρινής όταν το κάνει, ξέρεις, με τον Παναγιώτη. Όταν τον βλέπει, δηλαδή πιστεύω τον αγαπάει ο κόσμος. Και δεν είναι καθόλου, δηλαδή δεν είναι ενοχλητικό για μένα ή για τον Παναγιώτη. Εντάξει, άμα ξαφνικά βρεθεί ανάμεσα σε 100 παιδάκια που πρέπει να αγοράξει 100 αυτόγραφα, δεν είναι. Είναι, ξέρεις, είναι ευχάριστο αυτά. Μπορεί να είναι κάποια στιγμή λίγο κοραστικό και αυτά, δεν έχει σημασία. Απλώς είναι, εγώ πιστεύω ότι είναι ευχάριστο να βλέπεις την αγάπη του κόσμου. Σίγουρα είναι ευχάριστο, όμως δεν ξέρω πώς εσύ αισθάνεσαι μάσα όταν ως γυναίκα ενός σούπερ σταρ μερικές φορές μπορεί να αισθάνεσαι ζήλια. Α, όχι καθόλου. Όχι, καθόλου, ανταγωνιστικότητα. Καθόλου, δεν ξέρω τι σχέση έχω εγώ με τον Παναγιώτη από την άποψη πια. Εγώ είμαι εντελώς ξεχωριστό άτομο, με εντελώς ξεχωριστή καριέρα, με εντελώς ξεχωριστά πράγματα που έχω ασχοληθεί στη ζωή μου και είμαι αρκετά ευχαριστημένη το τι έχω καταφέρει. Και ο Παναγιώτης είναι σε εντελώς διαφορετικό τομέα, με πολύ πιο μεγάλη προβολή και πολλές πιο πολλές διακρίσεις, δηλαδή, και επιτεύγματα, έτσι, δεν είναι. Είναι πολύ λογικό να έχει πολύ πιο μεγάλη προβολή στον κόσμο και οι αντιδράσεις από τον κόσμο να είναι πολύ μεγαλύτερες, γιατί τον Παναγιώτη καθημερινώς, αν όχι καθημερινώς, 2-3 φορές την εβδομάδα, τον παρακολουθεί όλη η Ελλάδα και Ευρώπη στις τηλεοράσεις. Ναι, Ευρώπη στην προκειμένη περίπτωση του Πανευρωπαϊκού, Ελλάδα κάθε μέρα με το πρωτάθλημα. Έτσι είναι, ακριβώς γι' αυτό σε ρώτησα. Δεν μου λες όμως, ίσως γιατί τους παρακολουθεί ολόκληρη η Ελλάδα και όλη η Ευρώπη, έχουν δίπλα τους αρκετοί παίκτες του μπάσκετ, πολύ ωραίες κοπέλες. Από το χώρο το δικό σου έχουν κάνει θράψη, νομίζω. Ναι, θα έλεγα ότι τώρα τελευταία έχουν πολύ μεγάλη πέραση. Ευτυχώς δεν με ακουμπάει αυτό, γιατί εγώ ήμουν πρώτη. Άνοιξε τον δρόμο. Τα μελλοντικά σας σχέδια, και πριν μου πεις για τα μελλοντικά σας σχέδια, μάσα, θα ήθελα να μου πεις αν σκέφτεστε να κάνετε σύντομα μωρό. Κοιτάξτε, στο κάτω πόσο σύντομο, αυτό ξέρεις, δεν γίνεται επί παραγγελίες. Όχι σίγουρα. Δηλαδή ναι, αλλά περίπου βεβαίως είναι στα σύντομα μελλοντικά μας σχέδια. Γιατί πιστεύω ένα παιδί πρέπει να το κάνεις όχι όταν πας 40. Όχι, νομίζω ότι έχετε αρκετά χρόνια μπροστά σας και δύο μέτρα να γίνετε 40. Ξέρεις, ενώ δηλαδή όσο πιο νέος και... Νέος, ωραίος και με μεγάλο κουράγιο, όπως νομίζω ότι το διαθέτετε και οι δύο, έχετε όλες τις προϋποθέσεις για να κάνετε ένα πολύ όμορφο και ψηλό μωρό. Αυτό θα είναι σίγουρο, έτσι. Οι διακοπές λοιπόν στα ελληνικά νησιά. Και τι μαγιό αρέσει να φοράς, ολόσωμο ή μπικίνι? Μπικίνι. Λοιπόν, τώρα που λες για μπικίνι, χαίρομαι πάρα πολύ, διότι πάει πολύ καιρός που έχω να δω μπικίνια στις παραλίες. Δεν είναι ωραία λέξη το μπικίνια, ο πληθυντικός δεν υπάρχει. Αλλά το λέω ξέρεις γιατί. Διότι θυμάμαι εκπληκτικές γυναίκες στον κινηματογράφο που φόρεσαν μπικίνι, όπως Ράχελ Ουέλς, Μέρλιν Μονρό,
Ράκελ Γουέλς φορούσε ένα φοβερό καφέ μπικίνι με το οποίο είχε βγει φοβερές φωτογραφίες, Grace Kelly, η οποία επίσης φορούσε μπικίνι φοβερό, Ζωή Λάσκαρη. Mm. Να θυμηθώ ότι η Ζωή Λάσκαρη φορούσε φοβερά μπικίνι σε πολλές ταινίες. Ναι, η Μπεμπέ που, όχι να σου πω κάτι, τη θυμάμαι που χόρευε ξυπόλυτη στο «Και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα». Ναι, ναι, ναι. Και κάπου στη δεκαετία του 80 τα μπικίνι άρχισαν να εξαφανίζονται, ναι, ναι, και δώσαν τη θέση τους στο ολόσωμα. Πάμε να δούμε μαζί τι μαγιό φοριούνται φέτος, διότι εμείς έχουμε φροντίσει και γι' αυτό. Και σε λίγο εδώ είμαστε. Καλοκαίρι δεν σημαίνει μόνο επιδείξεις μόδας και ρούχα, σημαίνει και μαγιό. Εμείς λοιπόν κάναμε μια βόλτα στην οδό Ερμού και σταματήσαμε στη βιτρίνα του καταστήματος του κυρίου Γκλαβά. Εκεί βρήκαμε μαγιό όλων των τύπων, πρωτοποριακά και συντηρητικά, μαγιό για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τι μαγιό θα φορεθεί φέτος, τι είναι στη μόδα? Όλα φοριούνται ανάλογα με τα γούστα των πελατών. Όλα φοριούνται, και τα μπικίνι και τα τάγκα και τα ολόσωμα υπάρχουν, πολύ μοντέρνα κομμάτια. Όλα είναι μέσα στη μόδα. Οι Ελληνίδες τι αγοράζουν, ολόσωμο ή μπικίνι? Περισσότερο δουλεύει το μπικίνι. Περισσότερο από όλα βλέπει το μπικίνι. Γι' αυτό, όπως βλέπω, υπάρχει πολύ μεγάλη συλλογή σε μπικίνι και λιγότερα σε ολόσωμα. Οι τιμές ποιες είναι? Αρχίζουμε από τις 7.000 και φτάνουμε στις 32.000. Τελικά πόσο διαθέτει μια Ελληνίδα για να πάρει ένα μαγιό? Η μεσαία τιμή κάποιου μαγιού που συνήθως πουλιάται είναι γύρω στις 20.000 με 22.000. Είναι δύσκολο να διαλέξεις ένα μαγιό? Αρκετά. Αρκετά, γιατί μπαίνει μέσα στο δοκιμαστήριο η κάθε πελάτησα και εκεί βλέπει κάποια μικρή ατέλεια ή κάποια μεγάλη και εκεί υπάρχει το πρόβλημα. Τι θα την κολακεύει, τι την καλύπτει περισσότερο, αυτό που την καλύπτει δεν της αρέσει πολλές φορές. Θα πληροφορηθήκαμε λιγάκι και τις τιμές στο μαγιό για όσες μας βλέπουν και δεν έχουν προλάβει ακόμα να αγοράσουν ή όσοι βλέπουν και θέλουν να κάνουν δώρο σε εκείνες. Ναι. Σ' αρέσει να σου κάνει δώρο ο Παναγιώτης? Ναι. Πάρα πολύ. Το αγαπημένο σου που έχεις από αυτόν? Είναι ένα φυλαχτό που μου έχει κάνει δώρο και το αγαπώ πάρα πολύ. Ένα φυλαχτό. Ναι. Μάσα, δεν έχω παρά να σου ευχηθώ και αυτό είναι από καρδιάς και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θα ήθελαν και πάρα πολλοί άνθρωποι που μας βλέπουν να σου πούν το ίδιο. Να είσαστε μια ζωή ευτυχισμένοι με τον Παναγιώτη. Ευχαριστώ πάρα. Και νομίζω ότι διαπίστωσαν όλοι ότι ο Παναγιώτης Φασούλας, εκτός από ένα εκπληκτικό ταλέντο και εκπληκτικές διακρίσεις που μας χάρισε, είναι πάρα πολύ τυχερός γιατί έχει δίπλα του μια πολύ πολύ γλυκιά, ωραία γυναίκα αλλά ωραίον άνθρωπο, που αυτό νομίζω έχει σημασία πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ. Καλή τύχη και καλές στιγμές. Να είστε καλά, Μάσα μου. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Γεια χαρά. Yeah.